Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Γεια σας παιδιά, γεια σας, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο εδώ στο Mad for Fashion by Elixir Semigel. Στην παρέα σας είναι η Γεωργία Κουτσοκώστα, καθημερινά georgia.io και ο Πάνος Καντάρης. Πάνω σκάτω Παύλα Καντάρης. Μας βρίσκεται στο Instagram και μας στέλνετε ό,τι θέλετε εσείς να συζητήσουμε για αυτήν εδώ την εκπομπή. Βεβαίως. Θα έχεις το λόγο σε πολύ λίγο να μας μιλήσεις για τα fashion trends, αλλά πρώτα θέλω να σας συστήσω στην Elixir Semigel, elixirmakeup.gr, για να βρείτε όλες αυτές τις υπέροχες αποχρώσεις για τα ημιμόνιμα βερνίκια νυχιών. Είναι τα πιο οικονομικά, τα πιο ποιοτικά, είναι πάρα πολύ σταθερά και έχετε επιλογές. 500, μπορείτε να το καταλάβετε, δεν το λέω με υπερβολή. Έχετε 500 επιλογές για φέτος την άνοιξη, παύλα καλοκαίρι. Για ό,τι νύχια εσείς θέλετε, μπορώ να ξεχωρίσω κάτι από το πλάνο που έχεις τώρα. Λοιπόν, εννοείται. Σαν, μισό λεπτό, αυτό εδώ δεν υπάρχει και έχει και κάτω όμως. Μπορούμε να δείξουμε και το κάτω. Μπορείς να δεις λίγο αυτό εδώ. Ή δεν πολύ φαίνεται. Θα σου το δείξω από το βιβλίο. Α, μπράβο. Αυτό ήθελα να σου πω. Κάτσε να σου κάνω το μαγικό κόλπο. Δες εδώ αποχρώσεις, ρε φίλε. Θα σου το δείξω από το βιβλίο. Γιατί δεν φτάνει εκεί. Λοιπόν. Πάει κι άλλο. Οι αποχρώσεις πάνε κι άλλο. Συνεχίζουμε. Έχουμε εδώ πέρα πολύ. Αυτό εδώ. Δεν είναι τρομερό. Είναι το χρώμα της Άριελ, δεν ξέρω. Του βυθού. Και αυτό το από κάτω. Τώρα που βγαίνει και το The Little Mermaid, δείτε εδώ, παιδιά, αποχρώσεις. Μιλάμε για χαμός. Έχει αποχρώσεις που δεν μπορείς να περιγράψεις με λόγια. Και αποχρώσεις που ταιριάζουν σε όλους τους τύπους δέρματος. Δες εδώ τα νηφικά. Κορίτσια που πρόκειται να παντρευτείτε. Δίδυμη αδερφή μου. Εδώ νηφικά. Ό,τι θέλετε. Έχει τα πάντα. Rubber bing, cover, rubber camouflage, rubber extra milk. Απίστευτο. Απίστευτο. Τρομερό. Κάτσε να το βάλω πίσω το βιβλίο εδώ με τις 852.000 αποχρώσεις. Αστειεύομαι, αλλά είναι ήδη πολλές και οι 500. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ στην πιο μοδάτη εκπομπή και δεν μπορούμε να μην σας δώσουμε για ακόμα μια εκπομπή Hot Fashion Trends. Θα ξεκινήσω σήμερα και μπορεί να μην φοράω κοσμήματα ή μπορεί τα ρούχα μου να μην έχουν την παρακάτω χάντρα, την παρακάτω πέτρα. Παιδιά, πέρλες. Προσέξτε με πάρα πολύ καλά. Πανούλη μου. Οι πέρλες δεν είναι εδώ. Πού είπαμε είναι? Ότι θα συζητήσουμε για τις πέρλες. Τώρα έχουμε τις μπαλαρίνες. Αχ, παιδιά, συγγνώμη. Έχουμε μπαλαρίνες, οι οποίες σταμάτησαν να αποτελούν παρελθόν, γιατί όπως έχουμε πει, μόδα είναι και γυρίζει. Μόδα είναι και γυρίζει και ο τροχός γυρίζει. Λοιπόν, οι μπαλαρίνες συγκεκριμένες που βλέπουμε, συγχωρέστε με για το προηγούμενο μου λάθος. Οπότε. Θα μιλήσουμε για τις πέρλες. Είναι από Μίου Μίου. Ο οίκος Μίου Μίου λάνσαρε αυτό το πιο ballet style, δηλαδή το style του μπαλέτου. Με κολάν, με μικρές κοντές φούστες, με μπαλαρίνες όπως βλέπετε. Η Μπέλα Χαντίντ είχαμε δει στις αρχές της σεζόν, δεν ξέρω αν θυμάστε. Με την Γκέτα. Με την Γκέτα, ό,τι φόραγε Γκέτα και μπαλαρίνα. Και μου έλεγε Τζο πάνω μου, δεν πρόκειται και να με πλήρωνα να φοράγα κάτι τέτοιο. Αλλά να που είναι τρέντ. Εξακολουθώ να το λέω. Και να το υποστηρίζω ότι και να με πληρώσουν δεν θα φοράζω τέτοιο πράγμα. Όμως όλοι έχουμε μπαλαρίνες στην δουλάπα μας. Εννοείται. Και είμαι σίγουρος τα κορίτσια. Εμένα θυμάμαι τις αδερφές μου που ήταν μικρές πριν 10 χρόνια και πηγαίνανε στο χορό τους και φοράγανε μπαλαρίνες, φοράγανε γκέτες, φοράγανε κάλτσες κτλ. Λοιπόν, εγώ τώρα λέω να πάμε να ακούσουμε Παράλληλη Αγάπη από Χριστίνα Σάλτη. Πω, Παράλληλη Αγάπη. Στην συνείδησή μου αγάπη και θέλω στην να πω. Καρδιά, φωτιά. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι η Χριστίνα την είχα δει στο φίλο μου τον Σταύρο το Λιάρο, γιατί είχαμε πάει και δύο να φτιάξουμε τα μαλλιά μας, βεβαίως. Σήμερα στην παρέα μας θα είναι και η Κατερινούκο, η Κατερίνα μας, είναι μια φωτογράφος που η πιο πρόσφατη νομίζω φωτογράφηση που έκανε ήταν με τον Πανούλη μας εδώ πέρα ως μοντέλο. Βεβαίως. Μείνετε συντονισμένοι εδώ μέχρι το τέλος για να τα μάθετε όλα. Εδώ είμαστε, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο Mad for Fashion by Elixir Semigel με τα ημιμόνιμα βερνίκια νυχιών. Που για φέτος την άνοιξη σας προτείνει 500 διαφορετικές αποχρώσεις. Είναι πάρα πολύ σταθερά, είναι πάρα πολύ οικονομικά, είναι νούμερο 1 σε ποιότητα σε ημιμόνιμα βερνίκια νυχιών και τώρα εγώ έχω ξεχωρίσει κάποιες αποχρώσεις του πράσινου που ήθελα να δούμε εδώ παρέα για φέτος την άνοιξη ή το καλοκαιράκι. Το ένα από αυτά είναι κίτρινο, αλλά έχει και νομίζω έναν υποτόνο από πράσινο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το 1050 που είναι το φαν και είναι κάπως λαδί, χακί, αλλά.
ονομάζεται Fan, είναι το 1050 και είναι αυτή εδώ η απόχρωση, η φανταστική για τώρα, για αυτό το μεταβατικό στάδιο. Πάντα με αυτή ξεκινάω. Με το μεταβατικό στάδιο τώρα, μέχρι να φτάσουμε στις πιο ανοιχτόχρωμες, που οι περισσότεροι θα προτιμήσουμε το καλοκαίρι. Πάω λοιπόν σε μια πιο ανοιχτόχρωμη, 1034, και λέγεται Screaming και σουρλιάζει ότι αυτό θα φορεθεί πάρα πολύ. Ισχύει. Λοιπόν, 1034, Screaming είναι αυτό εδώ. Wow. Είναι πολύ κεντρικό, είναι για σένα που θέλεις να ξεχωρίσεις, είναι για σένα που εμπιστεύεσαι απόλυτα την τεχνήτρια νυχιών σου και ξέρεις ότι θα στο στρώσει μοναδικά. Αλλά δεν χρειάζεται και πολύ προσπάθεια, γιατί πράγματι η ποιότητα είναι τέτοια που όντως τρώνει φανταστικά. Έχουμε ένα green yellow με έναν υποτόνο κίτρινο, είναι αυτό εδώ, κάπως φλούο, κάπως νέον. Κάπως trend τώρα τον τελευταίο καιρό. Κάπως πάρα πολύ trend και πάρα πολύ ωραίο, αρέσει πολύ και στον Κώστα, το σκηνοθέτη μας. Και θα καταλήξω λοιπόν στο yellowish. Αυτό το is, το ish, όταν μπαίνει στα αγγλικά σημαίνει περίπου. Περίπου. Δηλαδή, άμα πεις tennis, σημαίνει κατά τις 10, δεν σημαίνει 10. Οπότε αυτό είναι yellowish, περίπου κίτρινο. Όχι ακριβώς κίτρινο, είναι αυτό εδώ που νιώθω ότι και αυτό κρύβει μέσα του αρκετό πράσινο. Οπότε τι έχω επιλέξει εγώ σήμερα. Να σας δείξω αυτό εδώ και αυτό εδώ. Δείτε εδώ πόσο υπέροχες και διαφορετικές αποχρώσεις του πράσινου. Τρομερό. Τρομερό. Και για όλα τα γούστα. Όποιος θέλει, έχει κάποια πιο bold προσωπικότητα, mm-hmm. για όποιον έχει κεντρική διάθεση, για όποιον θέλει κάτι παστέλ, κάτι πιο chill, κάτι πιο νεανικό, φρέσκο και μεταβατικό, όπως είπες και εσύ. Το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ και στο πλατό μας. Και με εμάς ταιριάζει, καλέ, που έχουμε βάλει πράσινο μπλε. Και με εμάς ταιριάζει, πράγματι. Άντε καλέ. Λοιπόν, τα βρίσκεται όλα στα καταστήματα καλλιντικών, αλλά και στο elixirmakeup.gr. Mm-hmm. Πάμε εμείς τώρα στα δικά μας. Για πάμε πίσω στα δικά μας. Λοιπόν, έχουμε Fashion Icon of the Week, την Katy Perry, και θα τη δούμε στις εμφανίσεις στο Met Gala. Αχ, αυτό το Met Gala. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα είμαστε καλεσμένοι, οπότε θα βλέπετε και τις δικές μας εμφανίσεις. Αλλά μέχρι τότε, πάμε στο 2013 και στην Katy Perry, όπου φόρεσε Dolce & Gabbana. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι η Katy Perry έχει πολύ θεατρική ματιά στα ρούχα της. Έχει διάφορες αναφορές κατά καιρούς και γενικά θεωρώ ότι είναι από τα πιο πετυχημένα πρόσωπα στο industry της μόδας και έχει τρομερές εμφανίσεις κατά καιρούς. Λοιπόν, αυτό που βλέπω δεν μου πολύ αρέσει. Νιώθω δεν νιώθεις ότι είναι ο Ρήγας στην τραπουλόχαρτα? Νιώθω ότι είναι ο παπάς, αλλά σε γυναίκα. Ο παπάς παραντήθηκε. Μήπως ήταν το Catholic Imagination, αυτό ήταν το θέμα του. Θα μπορούσε. Βλέπεις και το σκουλαρίκι. Ναι, από το Σταυρό και αυτά. Και Cathedral κάτι είχε μέσα. Μπράβο. Ο τίτλος. Καλησπέρα. Ναι, δεν μου αρέσει προφανώς. Ούτε εμένα και... Αλλά ταιριάζει αρκετά η χλωμή επιδερμίδα με την δεκαετία που εκπροσωπεί το συγκεκριμένο outfit. Μπράβο, και με με το όλο στυλ δίνει έτσι κάτι σοβαρό. Δηλαδή, τώρα έχουμε συνηθίσει την Katy Perry με νέων περούκες. Σκέψου να φοράει μια περούκα σαν το πουλόβρε που φορά. Θα ήταν αστείο το ντύσιμο. Παρ' όλα αυτά, δεν θεωρώ ότι είναι από τα πιο πετυχημένα της. Όχι, σίγουρα όχι. Πάμε στο 2016. Πάμε στο 2016, όπου φόρεσε Prada. Να δούμε την εμφάνισή της στο Met Gala, βεβαίως. Wow. Ούτε που τη θυμάμαι αυτή την εμφάνιση. Και απορώ γιατί δεν την θυμάμαι, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει effort κάπως. Έχει προσπάθεια αυτό το ντύσιμο, μου αρέσει. Έχει σίγουρα χαρακτήρα και νομίζω ότι εκφράζει πολύ αυτό που λέμε ότι η τέχνη συναντά το σχεδιαστικό κομμάτι όταν αφορά τη μόδα. Όμως, καταρχάς θυμίζει και Prada πολύ η υφή και το χρώμα και ο συνδυασμός, αλλά δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει και σίγουρα το μαύρο κραγιόν του ταιριάζει απόλυτα. Mm-hmm, αλλά και τα μαλλιά. Όχι, μου φαίνεται αποκρουστική εμφάνιση. Ναι, εμένα μου αρέσει λίγο για Katy Perry. Γενικά έχει κάνει εμφανίσεις πολύ κεντρικές. Και εμένα, αν κάτι μου αρέσει, είναι η προσπάθεια που βλέπω σε όλο αυτό. Δηλαδή, νιώθω ότι είναι μελετημένο με το θέμα, ότι έχει κάποια συνοχή το ντύσιμο, ότι είναι προσεγμένο από τα μαλλιά μέχρι το φόρεμα, όλα. Make-up τα πάντα, τα γάντια. Α, δίνουμε ένα 5 για την προσπάθεια. Με έπνιξες, πανάθεμάσαι. Πάμε στο 2018 που φόρεσε Versace. Σε αυτό το μοναδικό γκαλά στον κόσμο, σε αυτό το μοναδικό χαλί, που συμβαίνει κάτι μαγικό, πιστεύω. Αποκλείεται το χρυσό Versace και δες... Κάτι τερά. Αποκλείεται, παιδιά. Ρε, εσύ συγγνώμη, ποιος άλλος 20 πέρα από τον Νίκο Versace θα φτιάχνε τέτοια φτερά που είναι μεγαλύτερα από την Katy Perry. Εντάξει, είναι ακραίο. Είναι ακραίο, ρε εσύ. Και μπράβο που αυτό το ρούχο το πήρε η Katy Perry. Με το μόνο που διαφωνώ, συγγνώμη, είναι η μπότα. Θεωρώ ότι έπρεπε να είναι πιο στενή.
νιώθω ότι σακουλιάζει περίεργα. Συγγνώμη που το λέω, μπορεί να φαίνομαι τρελός. Δεν ξέρω, παιδιά, πόσοι είστε λάτρεις της Marvel και της DC. Όμως η DC έχει μία χαρακτήρα που λέγεται Hawk Girl ή αλλιώς Σαγέρα. Αυτό είναι το κανονικό της όνομα. Αυτό δεν το ξέρετε ούτε οι πιο νέρντουλες της DC, εντάξει. Λοιπόν, η Σαγέρα είχε ακριβώς αυτά τα φτερά. Ακραίο. Είχε χρυσή μπότα έτσι. Και εντάξει, είχε κατακόκκινα μαλλιά και είχε και μία μάσκα εδώ πέρα με φτερά. Και μου θυμίζει αυτό και τώρα, επειδή ήταν η ηρωίδα που λάτρευα όταν ήμουν μικρή, έχω πάθει σοκ. Απίστευτο. Δεν είναι πραγματικά σαν σούπερ ήρωας. Παιδιά, δεν έχω να πω κάτι. Είναι εκπληκτική εμφάνιση και είναι Met Gala all the way. All the way. Μπράβο! Wow! Λοιπόν, πάμε στην επόμενη και πιο πρόσφατη εμφάνισή της, το 2019, όπου φόρησε μοσκίνο. Βεβαίως. Για κάποιο λόγο δεν θυμάμαι τις εμφανίσεις της. Α, αυτή τη θυμάμαι. Ανεκδίγητο, ανεπανάληπτο. Μοναδικό. Σχόλιο της Τάνιας. Και αν έπεφτε ο Κώστας Λί, θα έσπαγε. Wow. Wow. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και ακούγεται η Σία από πίσω να τραγουδάει το Σίντιλερ. Η Μαντίνα από το Κωνσταντίνο και Λένης. Που λέει και η Τζο, που είχε η υπολήπτριά μας. Που είχε κρεμαστεί με ένα πολύ έλεο. Λοιπόν, παιδιά, wow. Ήτανε camp η θεματική, μου φαίνεται. Camp ήτανε, notes on fashion. Είναι τελείως camp αυτό, γιατί φοράει κάτι που δεν είναι ρούχο και το φοράει σαν να είναι ρούχο. Damn, έχω να πω. Πολύ ωραίο. Και επίσης, θυμάμαι στο backstage, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτή η χρονιά, που ήταν η Jennifer Lopez ντυμένη μπέργκερ και η Katy Perry ντυμένη πολύ έλεος και συναντήθηκαν backstage. Αυτό ήτανε άραγε ή τα έχω μπερδέψει? Το βρίσκω άθλιο. Χαίρομαι. Πόσο συμφωνούμε σε αυτό? Άθλιο. Άθλιο. Πήρα τον πολυέλαιο, τον φόρεσα, πήγα στο Met Gala. καμία έμπνευση πίσω από αυτό το ρούχο. Όπως ακριβώς πουλούσανε τον πολυέλαιο, τον πήρανε και είπαν: OK, θα κάνω ένα κεντρικό look με τι. Κοιτάω γύρω μου να βρω έμπνευση. Βρήκα ένα πολυέλαιο. Ωραία, αυτό θα τις φορέσω. Και πήγε εκεί στο Met Gala. Άθλιο. Το παπούτσι εσχρό. Το που τελειώνει το φόρεμα. Το σημείο πάνω από το γόνατο είναι σοκαριστικά ίου. Το μοναδικό ωραίο πράγμα είναι το περιδέρεο. Αυτά. Καλή κοπέλα, είναι έξαλλη. Άθλιο, ρε παιδιά, το αποθεώνεται τόση ώρα στα αυτιά μου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μόνο αν θυμηθείς ότι είναι camp η θεματική. Μόνο η Τζο είχε δικαίωμα για τη Ματίνα. Δεν βαριέσαι, όλα για τον άνθρωπο είναι. Πάμε να ακούσουμε μια τραγουδάρα από Katy Perry. Πάμε. Είναι το αγαπημένο μου το firework. Γιατί εδώ πέρα τα έκανα λίγο σαλάτα, μου πέσανε κάτι σκαλέτες. Το firework θα ακούσουμε. Το firework θα ακούσουμε. Για να πάμε αυτό να είναι το αγαπημένο μου, μπράβο, πες. Να πάμε να υποδεχτούμε και την καλεσμένη μας. Την Κατερίνα μας. Κατερινούκο. Κατερινούκο, βεβαίως, την παρέα μας. Εδώ είμαστε, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο τρίτο κομμάτι αυτής εδώ της εκπομπής. Είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχτούμε την επόμενη καλεσμένη μας, η οποία δεν είναι άλλη από την Κατερινούκο. Την Κατερίνα Γρηγοράκου, η οποία είναι μια φανταστική φωτογράφος. Mm-hmm. Εγώ κατάφερα να δω τη δουλειά της πρώτη φορά μετά από την τελευταία συνεργασία που είχε ο Πανούλης μας εδώ, με φωτογράφο. Συνεργαστήκαμε μαζί με την Κατερίνα στην τελευταία μου φωτογραφία. Γι' αυτό να μας ακολουθήσετε και εμάς στα social media, πάνω σκάτω Παύλα Καντάρης και Georgia.io, γιατί εκεί θα δείτε. Συγγνώμη, παιδιά, έχω συνηθίσει να πνίγομαι στις τελευταίες εκπομπές. Θα δείτε τη δουλειά που κάναμε με την Κατερίνα. Είναι στο βιογραφικό σου το είχες αυτό. Πριν σε προσλάβουμε. Νομίζω πριν με προσλάβουν σε αυτό το κανάλι, είπανε αυτό το παιδί θα βύχει σε κάθε αιώνα. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε. Η Κατερίνα, παιδιά, έχει γίνει multi-featured στη Vogue. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Εντάξει. Για ένα φωτογράφο, άμα έχουν μπει τόσες πια φωτογραφίες στη Vogue. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι. Όχι είναι... απλά επίτευγμα. Ναι, είναι. Είναι milestone, δεν είναι. Ακριβώς. Milestone είναι η μία φορά. Αυτό. Πολλό δε μάλλον οι πολλές. Και επίσης έχει πάνω από 11.000 ακόλουθους στο Instagram. Οπότε πιστεύω ότι τη γνωρίζετε οι περισσότεροι. Οπότε πάμε να την υποδεχτούμε και αν και ξέρω τα πάντα για τη ζωή της, θα τη πάρουμε εδώ συνέντευξη μαζί. Αυτό ήθελα. Πριν την υποδεχτούμε, να σου πω ότι εγώ ναι, μεν είδα αυτή την φωτογράφηση με σένα, αλλά την είχα στο Instagram. Σε κάρι. Πιο πριν.
Έτοιμη σου πω πριν. Παλιά. Λοιπόν, Κατερίνα μου, μπορεί να περάσει. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι εδώ στην παρέα μα. Γεια σα, Κατερίνα. Καλώ μα ήρθε. Τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε πολύ καλά, εσύ πώς είσαι. Καλά, είμαι κι εγώ. Ωραία. Έχουμε πάρα πολλέ ερωτήσει να σου κάνουμε. Εσεί όμω, παιδιά, βλέπετε και το Instagram account να μπείτε να την ακολουθήσετε, να εμπνευστείτε για την επόμενη DIY φωτογραφία που θέλετε να βγάλετε. Δεν θα βγει ποτέ ίδια με τη Κατερινούκο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την αρχή, από το πρώτο σου κλικ και να σε ρωτήσω πότε αποφάσισες ότι θέλεις να ασχοληθείς με τη φωτογραφία. Λοιπόν, τη σκεφτόμουν αυτή την ερώτηση. Ωραία. Ήταν στις ερωτήσεις που είχα στο μυαλό μου ότι μπορεί να γίνουν. Δεν υπήρχε κάτι καθοριστικό που με έκανε να ασχοληθώ με τη φωτογραφία. Νομίζω ήρθε λίγο πιο οργανικά, λίγο πιο αβίαστα κάποια στιγμή στη ζωή μου. Όπως όλα τα παιδιά στην Ελλάδα που σέβονται τον εαυτό τους. Σπούδασα κάτι άλλο. Ωραία. Διαφορετικό από τη φωτογραφία. Πολύ καλή αρχή. Φυσικά, Έλληνα φοιτητή που σέβεται τον εαυτό του. Θα ασχοληθεί με κάτι άλλο. Δεν θα κάνει ποτέ αυτό που σπούδασε. Ακριβώς. Οπότε, εγώ σπούδασα κάτι άλλο. Εντελώς διαφορετικό. Τελείωσα. Θα το πω. Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών στον Πειραιά. Καλέ, ναι. Δύσκολο. Πολύ. Δύσκολο. Και ωραίο. Και έχει κάνει και μεταπτυχιακό στη Γαλλία, όπως μου είσαι. Ναι. Το οποίο μην ενθουσιάζει γιατί δεν το τελείωσα το μεταπτυχιακό αυτό. Ναι, αλλά πάνω σε τι ήτανε. Ήταν στην ιστορία δικαίου. Ακραίο. Ναι. Ακραίο. Παρ' όλα αυτά, την ίδια στιγμή, τώρα θα γυρίσω πάλι πίσω. Ωραία. Τελείωσα τις σπουδές στον Πειραιά, ξαναγύρισα στην Καρδίτσα, γιατί είμαι από την Καρδίτσα. Τέλεια. Νομίζω ότι δεν είχα τελειώσει ακόμα το τμήμα, έδινα ακόμα μαθήματα, οπότε έμενα εκεί. Και έτυχε μία φίλη μου τότε να γραφτεί στη λέξη φωτογραφία της Καρδίτσας και ήθελε κάποιον για παρέα. Και πήγα κι εγώ μαζί της. Άντε καλέ. Ναι. Και ακούστηκαν τα χαλιλούια. Γιατί το έχω ακούσει αυτό το story time. Ναι. Παράλληλα, όταν ήμουν πιο μικρή, γενικά ασχολούμαι καλλιτεχνικά με οτιδήποτε. Ζωγραφική, γιατί η μαμά μου είναι ζωγράφος, ο μπαμπάς μου είναι καλός με τις κατασκευές. Και υπήρχε γενικά το καλλιτεχνικό κλίμα, υπήρχε στην οικογένεια. Με το μοντελισμό. Με γενικά κατασκευές. Οτιδήποτε θα το δώσει, θα το κάνει. Εντάξει, παιδιά, βλέπετε σε αυτή την εκπομπή ότι επιβεβαιώνεται ο κανόνας ότι για εκεί που προορίζεστε, εκεί θα καταλήξετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Από σπόντα θα πας στην σχολή φωτογραφίας. Ναι. Αποτύχει. Θα έρθει από τον ουρανό μια κάμερα και θα καταλήξει στα χέρια σου και θα βγάλει μια φωτογραφία Future in Vogue. Κάπως θα γίνει. Απίστευτο. Ναι. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Και από εκεί ξεκίνησε. Πολύ ερασιτεχνικά στην αρχή. Είχες κάποια αντίσταση από τους γονείς σου που σπούδαζες κάτι τόσο καταξιωμένο και μετά είχες και το μεταπτυχιακό σου. Οπότε είχες κάποια αντίσταση από τους γονείς σου που επιλέγεις να ασχοληθείς με τη φωτογραφία ή ήρθε πιο όμαλα αυτό. Ήρθε πιο όμαλα. Γιατί τελείωσα τις σπουδές. Οπότε μετά ήταν επιλογή μου να το σπουδάσω, γιατί σπούδασα και φωτογραφία αργότερα βέβαια. Οπότε ήταν. Νομίζω η μαμά μου το έχει καταλάβει. Ήταν φυσικό επόμενο ότι εγώ θα πάω λίγο προς τα εκεί, στο καλλιτεχνικό. Κάτι καλλιτεχνικό. Οπότε ναι. Εσύ ζωγραφίζεις, συγγνώμη πάνω. Πολύ λίγο. Είμαι καλή στα σκίτσα. Στις λεπτομέρειες, τους πίνακες δεν είναι πολύ. Πώς θα χαρακτηρίζεις, Κατερίνα, εσύ την αισθητική σου και τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που σε ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους φωτογράφους? Θα έλεγα ότι είμαι λίγο πιο ρομαντική στις φωτογραφίες. Σαν άνθρωπος. Ναι και όχι. Ωραία. Είμαι δίδυμος. Είναι παρθένος, παιδιά, με δίδυμος. Okay. Δίδυμος με παρθένο. Είναι δίδυμος με παρθένο, μπορείτε να το διανοηθείτε τώρα αυτό σαν συνδυασμό. Τρέλα. Τρέλα. Ναι. Κάναμε και το. Είσαι ρομαντική και ναι και όχι. Ναι. Αυτό είναι. Καθορίζει. Ό,τι τύχει. Ναι. Τι άλλο. Αυθορμητισμός. Μου αρέσει πολύ η αυθόρμητη φωτογραφία. Δηλαδή το κλικ μπορεί να γίνει όταν το μοντέλο δεν είναι στημένο. Μου αρέσει πιο πολύ όταν κάνει αυτό το μοντέλο. Εκείνη την ώρα θα βγει το κλικ. Το αγαπημένο μου. Ναι. Οπότε ναι, και minimal θα έλεγα λίγο. Αφαιρετική κάπως. Προτιμάς το lifestyle ή το editorial? Το lifestyle νομίζω τώρα. Υπάρχει κάποιος τρόπος με τον οποίο θα κάνεις το μοντέλο σου να απελευθερωθεί, να σου δώσει αυτό το κλικ που θέλεις εσύ το αβίαστο? Κουβέντα πολύ. Connection την ώρα και πριν τη φωτογράφηση. Θα σου απαντήσω εγώ που με την Κατερίνα κάναμε μαζί την τελευταία μου φωτογράφηση. Θα μπείτε στο Instagram μου πάνω σκατ' Παύλα Καντάζη να τη δείτε τις φωτογραφίες. Με το που συναντάω την Κατερίνα. Ενώ μου είπε πιο μετά, αφού συζητήσαμε αρκετή ώρα, ότι είναι πιο εσωστρεφής γενικά σαν άνθρωπος, ξαφνικά πάρα πολύ ωραία αισιόδοξη διάθεση, πάρα πολύ ωραία χημεία, σαν να γνωριζόμασταν από πριν. Οπότε μετά κι εγώ, οριακά πόζαρα, ήταν κάτι μεταξύ πάμε βόλτα και πάμε να βγάλουμε φωτογραφία, πέρασε τέλεια. Καλά εδώ το παιδί. Ποιος είναι άραγε. Το αγόρι μας. Το αγόρι. Ήρθε από το πουθενά εντωμεταξύ, δεν το περίμενα. Βλέπω το monitor. Ναι, και πραγματικά ήταν μια δουλειά η οποία βγήκε αβίαστα. Και είχαμε και λίγο, μπορώ να πω, inspo, κάτι πιο ρομαντικό, κάτι λίγο πιο
soft boy vibes. Timothy Chalamet, που τον έχουμε λίγο καλέ. Όταν το έπανε λίγο. Λίγο είπα, παιδιά, εγώ με τον Timothy, κάτσε, όπα. Υπάρχει ένα μπιφ εδώ. Υπάρχει ένα μπιφ. Τέλεια. Θέλεις να μας... Τζο, θες σε διακοψά. Ναι, σε μια μελλοντική σου φωτογράφηση. Με ποιον ξένο ή Έλληνα celebrity θα ήθελες να συνεργαστείς ή μοντέλο. Αλλά μπορείς να το πας πολύ μακριά. Ωραία, μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα το manifest. Αυτό ήθελα να πω. Θα έκανα manifestation αυτή τη στιγμή. Πολύ τέλεια. Εσύ το ξέρεις. Εγώ το ξέρω, εγώ το θυμάμαι. Λοιπόν, όνειρο είναι να με πάρει ο Harry Styles στην περιοδία του και να είμαι φωτογράφος της περιοδίας. Στο εύχομαι. Ευχαριστώ, manifestation. Είμαστε παρθένοι για κάποιο λόγο. Είμαστε πάρα πολύ καλοί στο manifest. Το πιστεύω. Γιατί. Δηλαδή, ό,τι λες γίνεται. Οπότε φαντάζομαι κατευθείαν. Ότι όπου να είναι του χρόνου, του παραχρόνου, θα σε δούμε σε κάποιο περιοδείο. Μακάρι. Εγώ θέλω να ρωτήσω, από πού εμπνέεσαι για τις φωτογραφίες σου και αν τελικά αυτό που έχεις στο μυαλό σου αποτυπώνεται στη φωτογραφία ή πας κάπου διαφορετικά. Γενικά, έμπνευση έρχεται από τα πάντα σε μένα. Μουσική, θα είναι μουσική, θα είναι μια φωτογραφία που θα δω άλλη, ταινίες, οτιδήποτε υπάρχει και χρώματα επίσης κάποιες φορές. Εμπνέομαι και από τα χρώματα. Οπότε κάνω ένα mood board πάντα. Α, κάνεις mood board. Κάνω mood board. Παρθένος, μπράβο. Ναι, και εντάξει, δεν βγαίνει πάντα ακριβώς, αλλά το γενικό feeling υπάρχει. Οπότε βασίζομαι εκεί και ό,τι βγήκε στη στιγμή, γιατί είσαι και με άλλο άτομο, οπότε ό,τι βγήκε εκείνη τη στιγμή. Το mood board φυσικά θα επηρεάσει και το editing, σωστά. Ναι. Όχι μόνο εκείνη την ώρα, την φωτογραφία και το ύφος. Ναι. Υπάρχει κάποια αστεία ιστορία backstage να μοιραστείς εδώ μαζί μας. Αστεία ιστορία. Όχι, υπάρχει μια άσχημη ιστορία. Θα ήθελες να τη μοιραστείς μαζί μας. Είναι ο μεγαλύτερος φόβος του φωτογράφων αυτό που θα πω. Ωραία, μπορείς να το μοιραστείς. Να διαγραφεί η κάρτα σου και να χάσεις τα πάντα. Ακραίο. Ναι. Παρ' όλα αυτά έγινε σε εθελοντική δουλειά, οπότε ήμουν οκ. Ξανά έγινε το event. Αλλά ναι, είχα χάσει τα πάντα. Ναι, το ήταν εδώ, στην καρδιά σου. Βέβαια, με έφτιασε ένα σφίξιμο. Εντάξει, βρίσκεις κάποιες, γίνεται ανάκτηση φωτογραφιών βέβαια, αλλά αν έχεις βγάλει 100-200, θα βρεις τις 5. Πολύ ναι. Καταστροφή. Κωμικοτραγικό. Θέλεις να μας πεις κάποια tips για την τέλεια ερασιτεχνική φωτογραφία για αυτούς που μας παρακολουθούν τώρα για να βγάλουν φωτογραφίες οι οποίες θα θυμίζουν και λίγο Vogue. Πάντα προσέχουμε το φως. Το φως είναι ο καλύτερος μας φίλος. Σαν φωτογράφο. Γωνίες λήψης επίσης είναι σημαντικές. Εξαρτάται βέβαια πορτρέτο, ολόσωμες κτλ. Γενικά σύνθεση. Φωτογραφία, τώρα το πω στο τεχνικό εγώ. Αλλά πιο πολύ το φως. Okay. Το φως είναι ό,τι καλύτερο. Θέλουμε φυσικό ή τεχνητό φως. Εγώ δουλεύω με φυσικό πάρα πολύ. Τέλεια. Μου αρέσει το φυσικό. Είναι πιο δύσκολο το τεχνητό ή πιο εύκολο. Αν είσαι σε στούντιο, είσαι okay με τα φώτα. Εντάξει, κάνεις δοκιμές και τα λοιπά, αλλά το φυσικό ίσως είναι πιο δύσκολο. Τέλεια. Λοιπόν, εγώ παιδιά έχω να πω ότι εμείς τη φωτογράφηση έβρεχε, αλλά παρόλα αυτά δεν πτωηθήκαμε. Θέλω να μου πεις αν σου έχει τύχει σε φωτογράφηση κάποια πολύ μεγάλη πρόκληση. Μεγάλη πρόκληση. Την βροχή. Φωτογράφηση σχεδιασμένη από μένα, όχι. Τεστάκι. Στο Fashion Week όμως που ήμουν στο Παρίσι. Για πες μας για το Paris Fashion Week. Εκεί η πρόκληση ήταν ότι πρέπει να είσαι σε ετοιμότητα το δευτερόλεπτο. Okay. Να πετύχεις clicks. Να πετύχεις τους ανθρώπους, να γινόταν ένας χαμός από φωτογράφους βέβαια και μοντέλα και τα πάντα. Οπότε ήσουν σε πεδίο μάχης εκεί μέσα. Οπότε αυτή ήταν η πρόκληση. Πώς ένιωσες όταν βρέθηκες εκεί? Wow, αλλά Παναγία μου. Θα με φάνε. Είδατε παιδιά, δίδυμος μου Παρθένα. Wow, αλλά Παναγία μου. Αυτό συνοψίζει όλη τη φιλοσοφία. Έχεις κάποιον στόχο που δεν έχεις πραγματοποιήσει μέχρι τώρα και θέλω να σε ρωτήσω επίσης άμα θα σκεφτώσουν το διδακτικό κομμάτι. Θα πατήσω πάλι έτσι και έτσι. Ωραία. Θα μ' άρεσε. Κάτι μέσα σου θέλει, κάτι μέσα σου. Κάτι μέσα μου θέλει, ναι. Γιατί μ' αρέσει η διδασκαλία, η αλήθεια είναι αυτή. Και τι άλλο με ρώτησες? Αν έχεις κάποιο στόχο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Νομίζω θα ήθελα πιο πολύ να ασχοληθώ με τη συναυλιακή φωτογραφία. Σαν στόχος φωτογραφικός. Εδώ στην Ελλάδα συναυλιακή φωτογραφία. Θα ήθελα. Σε κάτι που να αφορά, ας πούμε, αρένα και να υπάρχει και μια πίστα και... ή οτιδήποτε. Κάτι πιο βραδινό, ας πούμε, μπουζούκι. Βραδινό, όχι. Το έχω κάνει έτσι, ξεκίνησα σε μπαρ και κλαμπς πριν 10 χρόνια περίπου. Βαρύ. Ναι, δεν το αντέχω πια αυτό να το κάνω. Είμαι και 30 τόσο. οπότε δεν το αντέχω. Αλλά για συναυλίες και τα λοιπά, σε αρένες και. Ναι. Τέλεια.
Λοιπόν, πάμε εμείς σε ένα σύντομο break, παιδιά, να ακούσουμε Ροζαλία και επανερχόμαστε εδώ πέρα με την Κατερινούκο μας. Σου πάει πάρα πολύ το Κατερινούκο. Όντως. Ευχαριστώ. Ποιος σε φωνάζει έτσι. Fun fact τώρα. Στο Λύκειο κάποιος. Ποιος είχε high five. Είχε κάποιος high five. MySpace. Κάτι. Ο Κώστας, ο σκηνοθέτης και τα δύο. Okay. Κάποιος με βελέτσι, Κατερινούκο. Και έμεινε από τότε. Πολύ τέλειο. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break και επανερχόμαστε εδώ να σχολιάσουμε κάποιες από τις φωτογραφίες που έχεις τραβήξει. Okay. Εδώ είμαστε, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο τελευταίο κομμάτι αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε στην παρέα μας την Κατερινούκο, την Κατερίνα μας. Μία φωτογράφος πάρα πολύ ταλαντούχα. Βλέπετε και το Instagram account της, να μπείτε να την ακολουθήσετε. Εγώ τώρα μπήκα και ξανατσέκαρα το feed και είναι εξαιρετικό. Οπότε έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα Αδαΐς και οι Δήμονες. Ωραίο. Ευχαριστώ. Ωραία αντίθεση. Αδαΐς και οι Δήμονες, λοιπόν, έχουμε μαζευτεί εδώ για να σχολιάσουμε τις φωτογραφίες της Κατερίνας μας παρέα. Λοιπόν, είσαι έτοιμη. Πολύ ωραία. Παρακαλώ πολύ να πέσει η πρώτη φωτογραφία, να δούμε τι θα δούμε. Είδαμε και πάνω καντάρι προλίγου. Βεβαίως. Φανταστική. Οι φωτογραφίες που σου βγάζουν συνέστημα, κατάσταση, κάτι μέσα σου σου κάνει κλίκι, εμένα με τρελαίνουν. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Κλίκι. Κλίκι. Και είναι και για την Vogue. Την online Vogue. Την online. Την online, ναι. Αυτή βγήκε με φίλη. Wow. Αυτή είναι παρένθεση. Όταν πήγα και έκανα το μεταπτυχιακό μου στη Γαλλία, έκανα παράλληλα μαθήματα φωτογραφίας σκοτεινού θαλάμου. Οπότε αυτή την έβγαλα, την εκτύπωσα, την εμφάνισα, τη γέννησα από την αρχή και τη μεγάλωσα. Με αυτά που τα κάνεις και τα κρεμάς. Ναι, ναι. Και σε ένα σκοτεινό μέρος. Πω, πω, πολύ τρομακτικό, γιατί έχω δει θρίλερ να ξεκινάνε έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά θρίλερ με αυτό. Οπότε εγώ δεν θα το έκανα αυτό ποτέ. Απίστευτο. Δεν θα έμενα ποτέ σε τέτοιο χώρο. Wow. Ναι, φανταστικό, είναι δύσκολο. Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο, γιατί ήταν πολύ χημικό και μετρήσεις και τα λοιπά. Αλλά μετά όταν επίσης, το μαθαίνεις. Έχω να πω ότι στο φιλμ δεν βλέπεις τι τραβάς. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Αυτό είναι το. Δεν βλέπεις τι τραβάς. Κάνεις ένα κλικ και πιστεύεις ότι αυτό που βλέπεις θα έχει βγει περίπου. Και μετά το βλέπεις όταν έχει εκτυπωθεί και είναι σχεδόν έτοιμο το αποτέλεσμα. Και πολύ δημιουργικό. Να, featured στην online Vogue. Wow. Ποια ήταν η έμπνευσή σου πίσω από αυτό, ήθελες να περάσεις αυτό το feeling που περνάς σε μένα, να σου περιγράψω λίγο πώς νιώθω. Αμέ, εγώ. Φυσικά. Ωραία. Τα αγαπημένα. Νιώθω μια στεναχώρια η αλήθεια με αυτή τη φωτογραφία. Και νιώθω ότι είμαστε σε αυτή τη φάση, ας πούμε, τη μεταβατική που είσαι πολύ στεναχωρημένος, αλλά κάπως απελευθερώνεσαι κιόλας. Κατάλαβες. Αυτό. Δεν ξέρω ποιο ήταν αυτό που ήθελες να περάσεις εσύ. Αυτό είναι τώρα με τη φωτογραφία. Εγώ καταλαβαίνω, άλλος καταλαβαίνεις, άλλος καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Οπότε μ' αρέσει. Εσύ όμως τι ήθελες? Εμείς ήταν πολύ τεχνικό το θέμα. Θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση φωτογραφίας. Οπότε ψάχναμε μέρη εκεί στο κτίριο που κάνουμε φωτογραφία για να βάλουμε φωτογραφίες. Και απλά έκατσε έτσι φίλη μου, της λέω άσε τα μαλλιά κάτω και βγήκε. Τέλειο. Ωραίο. Ήταν πιο πολύ κούραση. Δεν ξέρω αν ήταν απελευθέρωση. Είμαστε κουρασμένοι, θα ξαπλώσουμε. Έχει και μια απελευθέρωση κούραση. Τίποτε, επειδή έχω κουραστεί πάρα πολύ, δεν θα προσπαθήσω άλλο και απλά θα αφαιθώ χαλαρός και να που γίνεται το κλικ το μαγικό. Τέλειο. Πάμε σε ένα επόμενο, παρακαλώ. Παρίσι, Παρίσι. Fashion Week. Γιατί είσαι ένα ποζάρι. Ναι, είχε σταθεί έτσι. Το βλέπεις ότι βλέπεις εσύ μια εικόνα, ας πούμε, που σκέψε τώρα αυτό σε live, ωραία. Βλέπεις εσύ μια εικόνα και λες, α, όμορφο. Ο φωτογράφος θα το δει εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή αυτό τώρα είναι και πίνακας, άμα θες. Αυτό είναι και printable για κορνίζα. Είναι φανταστικό. Ευχαριστώ. Και θα μπορούσε να χρησιμεύσει, ξέρεις, για αυτές τις φωτογραφίες που βάζουμε διάμεσα στο feed για να ξέρεις, για να συνεχίζει. Απίστευτο. Κατερίνα, και υπάρχουν αρέσει φορές που να δεις μια φωτογραφία σου και να πεις πω από τη δημιούργησα. Τα ακουστώ πολύ. Καθόλου. Να το πω. Πολύ δίδυμο τα ακουστεί. Ανάμεσα σε νάρκη σου. Όχι, μάλιστα. Χαίρομαι με κάθε φωτογραφία, δηλαδή είναι το παιδί μου. Θα πω μπράβο σου, Κατερίνα, που το έκανες. Θα το πεις. Θα το πω. Γιατί είσαι πάρα πολύ down to earth. Είμαι και αυστηρή. Εντάξει, έχεις παρθένο, το είπαμε. Το είπαμε. Αλλά θα πεις, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή. Πω από τι έβγαλα. Ναι. Ωραία. Ναι. Εγώ ξέρω τι θέλω να σε ρωτήσω, Κατερίνα. Ποιο ήταν το πρώτο κλικ που έβγαλες? Ποτέ. Ποτέ. Ever, το πρώτο κλικ. Τη γάτα μου, δεν ξέρω. Οκ. Okay. Δεν θυμάμαι να σου πω. Ακριβώς. Το πρώτο κλικ που ξεκίνησε και είπες, να, τώρα θα ασχοληθώ με τη φωτογραφία. Ή ξεκινάω να ασχολούμαι και αυτό είναι το πρώτο μου κλικ. Η γάτα, η γατούλα. Μπορεί να ήταν κάτι κοντινά στη γάτα μου. Okay. Ωραίο. Πάμε σε ένα επόμενο, παρακαλώ. Ah, wow. Μπορεί να είναι και αγαπημένη μέχρι τώρα. Αυτό είναι τα happy accidents, που λέει και ο Μπομπο, ο ζωγράφος. Τέλειο.
Κάπου εκεί πίσω ίσως ζει ένας ελληνόφος. Εκεί. Πω, πω. Αυτό έγινε με ένα λάθος της μηχανής. Μάλλον με τα φώτα. Είναι σε στούντιο αυτή. Α, δεν λειτουργήσε το softbox. Κάτι τύπου. Δεν λειτουργήσε και έκανε αυτό το τίτ και το κούνημα και λέω υπέροχη. Πραγματικά υπέροχη. Όντως. Να είδες το λέω. Ναι. Υπέροχη. Και τα χρώματα. Λοιπόν, υπάρχει μία καλλιτέχνηδα στο Instagram, Defines πρέπει να λέγεται, κάπως έτσι, που φτιάχνει τέτοια printables. Και τα κάνει όμως ψηφιακά, δεν τα κάνει με φωτογραφία. Και πάνω από αυτά γράφει quotes, γράφει ας πούμε ότι διάφορα ρομαντικά. Σε παρακαλώ πολύ, θα σου στείλω ένα κείμενο, θα μου το γράψεις από πάνω και θα το εκτυπώσω για το δωμάτιό μου. Ναι, εννοείται. Τρελαθώ. Τέλειο. Έχουμε άλλο να δούμε. Έχουμε άλλο ένα τελευταίο, φωτιά. Φωτιά. Φωτιά, λέει η Τάνια. Καλέ. Ωραία. Έχω πολλές ερωτήσεις να σας κάνω, παιδιά. Βεβαίως δεν μας κάνεις. Λοιπόν, ο Πανούλης είναι πάρα πολύ όμορφος. Και νομίζω ότι ξέρει και τις γωνίες του και ξέρει να ποζάρει. Ήταν εύκολο μοντέλο, έτσι δεν είναι. Ωραία. Όταν όμως συνεργάστηκε μαζί σου τώρα, λες και δεν είναι εδώ. Μιλήσεις απελευθερωμένα. Εγώ δεν μιλάω. Απελευθερωμένα. Λοιπόν, όταν βρέθηκε πίσω από το φακό, αυτό ας πούμε που κάνει με το μπατζάκι, το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ σεξι, πάρα πολύ φρέσκο. Καλό. Πάρα πολύ. Πάψε. Ωραίο. Και σαν γωνίες και που όμως το είναι λίγο μπροστά και γνάθος του κάτω. Δεν το λέω επειδή είναι ο Πανούλης μου. Είναι όντως άψογο. Αυτό που έκανε λοιπόν, που δημιούργησε μια πάρα πολύ ωραία γεωμετρία με τη σαλοπέτα του. Είναι κάτι που εσύ τον καθοδήγησες να κάνει ή το έκανε μόνος του? Νομίζω το έκανε μόνος του. Γενικά δεν του δίνα πολλές συμβουλές και πόζες. Ήταν μόνος του. Πανούλης ενθάρρυνε η Κατερίνα κατά τη διάρκεια της φωτογραφίας. Εγώ θέλω να πω ότι με την Κατερίνα ένιωσα πάρα πολύ άνετα. Και επειδή ακριβώς ένιωσα πάρα πολύ άνετα, γιατί εγώ συνήθως. Εντάξει, στο πρώτο contact, επειδή με την Κατερίνα δεν γνωριζόμασταν και γνωριστήκαμε στην αρχή μέσω Instagram και λέω μωρέ λες. Και μωρέ έγινε. θέλω να πω ότι σε αυτό το κομμάτι ήταν στο δεύτερο outfit που φωτογραφίσαμε. Ήμασταν στο Ζάπιο και το ωραίο ποιο ήταν, ότι εγώ εκεί είχα χαλαρώσει full. Είχαμε περπατήσει με την Κατερίνα στο ενδιάμεσο από το ένα location στο άλλο. Είχαμε γνωριστεί, είχαμε περάσει τέλεια. Και εκεί είναι που άρχισα να λύνω με full και να αυτοσχεδιάζω. Και φαίνεται πως αυτή τη φωτογραφία, επειδή έβρεχε κιόλας και είχε και αέρα, άρχισα να νιώθω τον αέρα, ας πούμε. Και γι' αυτό έχω γυρίσει από εκεί το κεφάλι μου, έχω κλείσει τα μάτια. Και αν δεις και κοντινό που δεν φαίνεται, τα μαλλιά τα παίρνει ο αέρας από εκείνη την κατεύθυνση. Οπότε πάει όλο έτσι. Γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φωτογραφία. Πολύ ωραία το οπτικοποίησε. Και θα τη δείτε πολύ σύντομα και στο προφίλ μου αυτή τη φωτογραφία. Δεν την έχω ανεβάσει. Είναι αποκλειστική. Καλέ. Όσο καλέ. Λοιπόν, Κατερινούκο μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ στην παρέα. Εννοείται, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σου στείλω εννοείται το quote που θέλω να μου γράψεις και θα το κάνω printable δώρο κάπου που έχω στο μυαλό μου. Μου φαίνεται πολύ ρομαντική φωτογραφία αυτή. Λοιπόν, βλέπετε παιδιά το Instagram account της Κατερίνας μας. Κατερίνα Γρηγοράκη ήταν εδώ πέρα στην παρέα μας. Μπαίνετε την ακολουθείτε. Κλείνετε τη δική σας φωτογράφηση, εάν έχει χρόνο φυσικά να σας αναλάβει. σε ευχαριστούμε πολύ που είσαστε στην παρέα μας και θα σε περιμένουμε να μας ξανάρθεις όποτε εσύ θέλεις. Εννοείται. Όποτε θέλετε. Εσείς, παιδιά, μένετε συντονισμένοι εδώ γιατί η ροή του προγράμματος συνεχίζει κανονικότατα. Εννοείται, μιλάμε τέτοια και τέτοια κάθε μέρα. Μέχρι το επόμενο, σας φιλούμε να περνάτε όμορφα. Φιλιά πολλά. Γεια σας. Yeah.